Το Σχολείο Φανερωμένης είναι από τα ιστορικότερα σχολεία της Κύπρου. Το σχολείο ιδρύθηκε από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο Α το 1859 και αρχικά λειτουργήσε ως παρθεναγωγείο. Η επίσημη συμφωνία για παραχώρηση του χώρου και λειτουργίας του σχολείου έγινε τον Νοέμβρη του 1924 μεταξύ της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Φανερωμένης, στην οποία ανήκει ο χώρος, και στη τότε Σχολική Επιτροπή Λευκωσίας. Από το σχολικό έτος 1933-34 λειτουργήσε ως ημιγυμνάσιο. Δύο χρόνια αργότερα αποτέλεσε παράρτημα του Παγκυπρίου Γυμνασίου, στο οποίο φοιτούσαν μόνο μαθήτριες. Μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά τη σχολική χρονιά 1961-62, έπαυσε να λειτουργεί ως παράρτημα γυμνασίου, γιατί αναγνωρίστηκε ως ανεξάρτητο αυτοτελές εξατάξιο σχολείο μέσης εκπαιδεύσεως. Μάλιστα, το Παγκύπριο Γυμνάσιο Θηλαίων Φανερωμένης, όπως ονομάστηκε, έτυχε αναγνώριση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας ως ισότιμο των ελληνικών δημοσίων γυμνασίων με βασιλικό διάταγμα της 12ης Οκτωβρίου 1962. Η λειτουργία του συνεχίστηκε μέχρι τα τραγικά γεγονότα του Ιουλίου του 1974. Εξαιτίας των γεγονότων αυτών και για λόγους ασφαλείας των μαθητριών και των περιουσιακών στοιχείων του, το σχολείο μεταφέρθηκε στο χώρο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου. Το σχολείο επαναλειτουργήσε από το σχολικό έτος 1975-76 ως μεικτό γυμνάσιο Φανερωμένης. Έτσι, με την ονομασία Φανερωμένη λειτουργήσαν δύο σχολεία. Το ένα στο χώρο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου και το άλλο στο γνωστό κτίριο του Παρθεναγωγείου Φανερωμένης. Τον Φεβρουάριο του 1980 το μεικτό γυμνάσιο Φανερωμένης μετονομάστηκε σε Β' Γυμνάσιο Φανερωμένης, ενώ στο γυμνάσιο που στεγαζόταν στην Παιδικογική Ακαδημία δόθηκε η ονομασία Α' Γυμνάσιο Φανερωμένης. Από το σχολικό έτος 1983-84 και τα δύο σχολεία Φανερωμένης έγιναν τριτάξια σχολεία. Το Φεβρουάριο του 1987 το γυμνάσιο Β' Φανερωμένης αναγνωρίστηκε ως το μόνο γυμνάσιο Φανερωμένης της Λευκωσίας. Το Α' Γυμνάσιο Φανερωμένης μετονομάστηκε σε Γυμνάσιο Αγλατζιάς. Σήμερα, το Γυμνάσιο Φανερωμένης στεγάζεται στο ίδιο κτίριο μαζί με το Δημοτικό Φανερωμένης, καθώς και το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Φανερωμένης. Βρισκόμαστε σήμερα στο μεικτό Δημοτικό Γυμνάσιο Φανερωμένης, στο παγιό Παρθεναγωγείο. Στόχος μας είναι να γνωρίσουμε το παρελθόν αλλά και το παρόν του σχολείου. Μπορείτε να μας περιγράψετε την καθημερινή σας μέρα στο σχολείο, ποιες οι αρμοδιότητες σας? Το σχολείο λειτουργεί όπως τα υπόλοιπα σχολεία. Απλά το συγκεκριμένο σχολείο έχει κάποιες ιδιαιτερότητες όσον αφορά τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του σχολείου γίνεται με κάποιες ιδιομορφίες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά ξενόγλωσσα, η τεράστια πλειοψηφία, τα οποία χρειάζονται βοήθεια στη γλώσσα κυρίως. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και άλλα προβλήματα στο σχολείο, τα οποία εστιάζονται κυρίως στο ότι τα παιδιά αυτά προέρχονται από χαμηλών κοινωνικο-οικονομικών περιβάλλων. Σημερινά έρχονται παιδιά, φεύγουν παιδιά, υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα, διότι προέρχονται από ξένες χώρες, μεταναστεύουν, έρχονται πίσω, έρχονται άλλοι. Θέλετε να μου σχολιάσετε το γεγονός ότι το σχολείο στεγάζεται μαζί με το Γυμνάσιο Φανερωμένης. Πώς επιτυχάνεται η συνεργασία πρωτοβάθμιας και μέσης εκπαίδευσης? Εντάξει, γίνεται προσπάθεια να υπάρχει επιτυχία σε αυτόν τον τομέα, γιατί είναι για μοναδικό φαινόμενο στην Κύπρο. Υπάρχουν προβλήματα, δημιουργούνται προβλήματα λόγω των ηλικιών των παιδιών. Υπάρχουν προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της στέγασης στους ίδιους χώρους, την ίδια αυλή, ίδιες ώρες στα διαλύματα. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και τα ωφέλη από μια τέτοια συνεργασία. Οι βανταλισμοί είναι συχνό φαινόμενο στη Φανερωμένη. Ποια είναι τα μέτρα προστασίας που λαμβάνετε? Κοίταξε, ήταν μέχρι ένα-ενάμιση χρόνο πολύ συχνό φαινόμενο. Το τελευταίο 1,5 χρόνο έχει μειωθεί αρκετά το. Για να μην πω, έχει εξαλειφθεί και έχει περιοριστεί απλά στο να. Ότι γίνονται κάποιε γράφουν στου τοίχου εκτό του σχολείου κλπ. Μέσα, που και αυτά δεν τα συναντά μόνο εδώ, αλλά συναντά σε όλα τα σχολεία. Εντάξει, υπάρχει, έχει μπει σύστημα συναγερμού, υπάρχει αρκετέ ώρε και φρουρό ασφαλεία το βράδυ. Γενικά όμω, τον τελευταίο καιρό που η περιοχή αναβαθμίστηκε και υπάρχει κόσμο που κινείται στην περιοχή μέχρι αργά το πρωί, έχουν μειωθεί και οι ζημιέ που γίνονται στο σχολείο. Το επόμενο θέμα αφορά την ίσως
προσέγγιση του Πανεπιστημίου Κύπρου για να καταλάβει το κτίριο σας. Και να γίνει, να μεταφερθεί εδώ ουσιαστικά η αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Κύπρου. Κοιτάξτε, το συγκεκριμένο θέμα είναι ένα θέμα που δεν προέκυψε ποτέ επίσημα, όσον αφορά την δημοτική εκπαίδευση τουλάχιστον. Εξ όσων είχα μιλήσει και με τον Υπουργό Παιδείας, είναι και αντίδραση από πλευράς μας και σαν σχολείο και σαν γονείς και σαν Υπουργείο, με αποτέλεσμα το θέμα να μεταφερθεί και στην Βουλή, όπου είχε και μια σύσκεψη πρόσφατα όλων των φορέων, που διευκρινίστηκε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο και τέτοια πιθανότητα να ανταλλαγεί το σχολείο με κάτι άλλο. Οπότε το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη δουλειά του. Η επόμενη μου ερώτηση θα αφορούσε τους δικούς σας προσωπικούς στόχους ως διευθυντής. Πώς αποβλέπετε στην βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου? Είναι δουλειά μας. Είναι η συνεχής προσπάθεια για βελτίωση του σχολικού χώρου, της επίδοσης των μαθητών, στο να μπορούν να ανταποκριθούν στο περιβάλλον που ζουν και ειδικά σήμερα με την κρίση που διανύουμε. Οι στόχοι μας δεν είναι άλλοι από όλους τους στόχους που έχει ο κάθε διευθυντής σε κάθε σχολείο. Θα θέλαμε να μάθουμε αν υπάρχουν δυσκολίες επικοινωνίες με τα λόγλωσσα παιδιά. Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες και ο κύριος λόγος είναι ότι δεν μιλούν στο σπίτι τους ελληνικά, αλλά προσπαθούμε να μαθαίνουν αρκετά γρήγορα με πολλή προσπάθεια. Γιατί ο μόνος χώρος στον οποίο μιλούν ελληνικά είναι στο σχολείο τους. Μάλιστα, πώς γεφυρώνονται ακριβώς? Τούτη δυσκολία γεφυρώνεται με διάφορα βιβλία για τους αλλόγλωσσους, αλλά για απλοποιημένα τα ήδη υπάρχοντα βιβλία που κάνουν τα άλλα παιδιά που έχουν σαν μητρική τους γλώσσα την ελληνική. Εντάξει, όπου μπορούμε να τους εξηγήσουμε κάποια πράγματα στα αγγλικά και μετά να χρησιμοποιήσουμε τα ελληνικά, αλλά κυρίως χρησιμοποιούμε ελληνικά χωρίς οποιασδήποτε αλλαγές. Απλά απλοποιούμε τα ήδη τα βιβλία που χρησιμοποιούν τα άλλα παιδιά. Και με πολλή εποπτικοποίηση, διαδραστικά παιχνίδια, ενισχυτικές διδασκαλίες, μόνα τους κάποια παιδιά που έχουν έντονες δυσκολίες.